Ανακοίνωση για να ξεκινήσω από το σημερινό. Δεν ξέρω αν, αν είστε κι εσείς μέλη. Εκπαιδευτική, μια πρωτοβουλία εκπαιδευτικών κατά του ρατσισμού. Με αφορμή την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου, ζήτησαν ακόμη και κατάργηση των εορτασμών της αργίας για τα ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου. Εσείς σας έχετε σχέση με αυτήν την πρωτοβουλία? Όχι, δεν έχουμε σχέση. Βέβαια, μπλέκονται πολλά θέματα με αποτέλεσμα, πιστεύω, να αποπροσανατολιζόμαστε από την ουσία του ζητήματος. Αλλά επειδή αναφέρατε την αργία του Αρχιεπισκόπου και είναι ένα επίμαχο θέμα το οποίο ξεσπά πολύ πιο έντονα τελευταία με αφορμή τα γεγονότα και αναρτούνται πάρα πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ κάνουμε δημοσιογραφία, δεν είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, αλλά επειδή υπάρχει αυτός ο θορυβός, εγώ θέλω να σας πω ότι στην προχθεσινή μας συνάντηση με τον Μακαριότατο, μας έθιξε ο ίδιος αυτό το θέμα και μας είπε ότι ζήτησε ο ίδιος να απαλληφθεί η μέρα της ονομαστικής του εορτής από τις αργίες, γιατί πιστεύει ότι δεν εκφράζεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο αυτή η εορτή, χάνει το χαρακτήρα της και λοιπά, ο τρόπος που την έχουμε ως αργία. Ως αργία. Δηλαδή να απέχουμε από τα μαθήματα. Μας γίνονται μαθήματα και να γίνονται στο πλαίσιο των μαθημάτων βέβαια, η αναφορά και ο εορτασμός. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι το ένα, αλλά ήθελα να το πω ότι ο ίδιος είπε ότι νιώθει ευαισθητοποιημένος πάνω σε αυτά είναι ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος που... ο οποίος ζήτησε να καταργηθεί η αργία των ονομαστηρίων του και όχι οι εκπαιδευτικοί που ζητούν. Όχι, τώρα θα το αποκαλύπτω αυτό, διότι μας το μετέφερε ο άνθρωπος εκεί. Είναι πολύ σημαντικό που αλλά το θέμα σχολικών αργιών πιστεύω ότι είναι ένα ευρύτερο θέμα και θα πρέπει να συζητηθεί, διότι το ποιες θα είναι σχολικές αργίες και αν θα υπάρχουν σχολικές αργίες κλπ. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και αναφέρεστε και στις τοπικές αργίες. Στα πάντα, δηλαδή. Οι αργίες που είναι μόνο για ένα σχολείο. Υπάρχει σχολείο. Τώρα ήρθαμε να συζητήσουμε άλλο θέμα, αλλά πήγαμε εδώ. Είναι σημαντικό όμως. Υπάρχουν σχολεία που επειδή ο Άγιος, που είναι το όνομα, γιορτάζει καλοκαίρι, για παράδειγμα. Ναι. Και άνουν άλλον Άγιο να γιορτάζουν. Είναι τυχεροί και οι άτυχοι κάποτε, έτσι, τη μιας ή της άλλης χρονιάς, χαριτολογώντας βέβαια. Είναι άλλου Αγίου το σχολείο και κάνουν μέσα έναν εκκλησάκι άλλου Αγίου για να μπορούν να παίρνουν την τοπική αργία. Υπάρχουν πολλά πράγματα, αλλά πιστεύω ότι αν υπάρχει καλή διάθεση, και το τονίζω αυτό, πρέπει να υπάρξει καλή διάθεση, διότι ο χώρος της παιδείας είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος χώρος. Άμα μπεις με πολεμικές διαθέσεις, ακυρώνεις πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Άμα υπάρχει καλή διάθεση, πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα κεφάλαιο των από σχολικών. Όλες τις πλευρές, από όλες τις διότι πλευρές. Αν υπάρχει καλή διάθεση μόνο από τη μία πλευρά. Μα δεν γίνεται. Δεν είπα τότε, μιλούμε ότι κάπου χάνεται το στοιχείο της συνένεσης που είναι απαραίτητο. Στοιχείο στο χώρο αυτό της παιδείας. Πήγατε και είδατε τον Μακαριότατο, αλλά μετά τη συνάντηση σας βγήκε μια ανακοίνωση που κάποιος, λογικά σκεπτόμενος, θα ανέμενε ότι αφού πήγατε να το δείτε, δεν θα ήταν τόσο καυστική. Ναι. Και μας εξέπληξε το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του Αρχιεπισκόπου, ιδιαίτερα όταν μάθαμε ότι ήταν και μετά από τη συνάντηση που είχατε μαζί του. Ναι, τι ακριβώς. Συνέβη. Το εισπράξαμε αυτό, βέβαια, επικοινωνούν πάρα πολλά μέλη μας για αυτό το ζήτημα. Έτσι, για να αναφερθώ στα γεγονότα, πήγαμε προχθές, εμείς είμαστε ανοιχτοί και φαίνεται ότι και ο ίδιος ο Μακαριότατος, διότι μας υποδέχθηκε μέσα σε ένα εγκάρδιο κλίμα, θα πρέπει να το τονίσω αυτό, υπήρχε έτσι ένα φιλικό κλίμα, υπήρχε έτσι αυτό το φιλόξενο στοιχείο. Δεν υπήρχε όμως η αντανάκλαση στην επιστολή του. Σίγουρα αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω εδώ άλλο το ένα, άλλο το άλλο, με την έννοια ότι εντάξει, μας δέχθηκε με φιλόξενο τρόπο κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται να διατήρησε, τουλάχιστον σε εκείνη την περίπτωση, τις θέσεις του. Αλλά θέλω να πω εδώ ότι όταν πήγαμε εκεί, επειδή πολλοί διαρωτούνται τι έγινε, καταρχήν του μεταφέραμε έτσι ένα δίτομο έργο, ογκώδες, από τη γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ, με την οποία είμαστε σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ κλπ. Μας έδωσε αυτό το δίτομο έργο να το δώσουμε ως δώρο στον Μακαριότατο, το οποίο αναφέρεται στο ιστορικό της παιδείας στην Κύπρο, αλλά και της συνδικαλιστικής οργάνωσης της ΟΕΛΜΕΚ. Είναι ένα αξιόλογο έργο, διότι γράφτηκε από ακαδημαϊκό, και επίσης ένα ενημερωτικό έντυπο, το οποίο αναφέρεται στον
ειδικά στον εξοδιδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών και τι ακριβώς συμβαίνει, ακριβώς, και το τι ακριβώς συμβαίνει σε εκείνο το χρόνο. Ο Μακαριότατος μας ευχαρίστησε και μας είπε ότι επιφυλάσσεται γιατί θέλει να το μελετήσει προσεκτικά για να δει, ας πούμε, το περιεχόμενο του. Αναμένεται κάποια διόρθωση, γιατί για να υπενθυμίσουμε, στη δήλωσή του, καταρχήν εξέφρασε και μία ντροπή για την κινητοποίηση και μόνον. Είπε να αφήσουν οι εκπαιδευτικοί, μίλησε για προσωπικές ατζέντες, ναι, ναι, αυτά, και εγωισμούς. Αυτό σας, δηλαδή, εσείς υποκινήσετε από οποιαδήποτε προσωπική ατζέντα, από εγωισμούς? Αντίθετα. Γιατί αφήνετε να νοηθεί μία εικόνα για τον εκπαιδευτικό, που είναι άσχημη. Αντίθετα, πιστεύω και εγώ, πιστεύω και όλος ο κόσμος, ο θεολογικός, αλλά και στο χώρο της εκπαίδευσης, ότι δεν χωρούν ατζέντες σε αυτό το χώρο. Εκείνο έτσι που καρποφορεί, που ευδοκιμεί, είναι το φιλότιμο των εκπαιδευτικών, είναι η αξιοπρέπεια τους. Γιατί δεν αναδείχθηκε αυτό? Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε στο τέλος της ημέρας και νιώθουμε άβολα με το να ανασύρουμε συνεχώς όλα όσα κάνουμε στα σχολεία. Δεν είναι πράγματα που θέλουμε να τα λέμε προς τα έξω. Δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός ευσυνείδητος, το τονίζω, στο σχολείο, δεν έχει ωράρια. Δεν τελειώνει σχολικός χρόνος εκεί στις 1 και 35 πόσο και μετά πάει στο σπίτι του να ξεκουραστεί. Σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις των, είμαι για τους νέους διορισμούς, υπήρχαν θέσεις για θεολόγους? Υπήρχαν αρκετές. Και υπάρχουν ακόμη? Και υπάρχουν, έχουν βέβαια μειωθεί? Δεν ξέρουμε ακριβώς πού κόβεται και ράβεται το πράγμα, διότι φοβούμαστε ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, διότι γίνεται έντονος λόγος για περικοπή θέσεων, ότι ναι, κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα και παίξει του δικού μας κλάδου, σίγουρα, ενώ επήραν τις υποσχέσεις, ξέρετε, ελάτε να δώσετε τις εξετάσεις αυτές, να προσέλθετε κανονικά, διότι έχετε πολλές πιθανότητες, θα υπάρχουν θέσεις. Τώρα βλέπουμε ότι κόβονται οι θέσεις και λοιπά, και κάποιοι οπωσδήποτε κινδυνεύουν να μείνουν απ' έξω. Δεν είναι το θέμα τελικά, ας πούμε, κάποιοι θα μείνουν απ' έξω, αλλά απ' εκεί και πέρα υπάρχει έντονο ζήτημα και από ανθρωπιστικής πλευράς. Αυτοί, ναι, κάποιοι είναι οικογενειάρχες. Είναι... Όταν εξαγγελόταν αυτό το μεγάλο, αυτή η μεγάλη καινοτομία για την αλλαγή του συστήματος, υπήρχαν δεσμεύσεις και αναφορές σε συγκεκριμένους αριθμούς. Και τώρα φαίνεται δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μα ακριβώς, δηλαδή τελευταία αυτό το ζήτημα που δημιουργήθηκε έρχεται να αναιρέσει πολλά πράγματα που εκ των προτέρων φαίνονταν πολύ διαφορετικά, ότι θα λειτουργούσαν σε διαφορετικό επίπεδο. Αλλά εγώ έτσι θα το βάλω έτσι κάπως πιο ευρύτερα το θέμα. Θα έλεγα ότι υπό συνθήκες γόνιμου διαλόγου, να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι με όλα τα δεδομένα που έχουν και πιστεύω ότι υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει... Μα δεν υπάρχει καν διάλογος τώρα. Μα ακριβώς. Πόσο αυτό, μάλλον είναι γόνιμος. Αυτό είναι το θλιβερό και μπορώ να σας πω ότι αυτό θα το πληρώσει ο χώρος της παιδείας. Δηλαδή πρώτα οι μαθητές... Ποιος φταίει που δεν γίνεται διάλογος κατά την έκφρασή σας? Φταίνε εκείνοι οι οποίοι έρχονται έτσι με έναν τελεσίδικο τρόπο να επιβάλλουν κάποια πράγματα, να κάτσουμε εκεί ανοιχτά να συζητήσουμε όλοι. Ναι, αλλά αυτό λέω. Δεν μετακινούνται και μάλιστα ο πολιτικός σας προϊστάμενος έχει και την πλήρη στήριξη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κλάδο σας, γιατί και η θεολογία και οι θεολόγοι στα σχολεία επιτελείται και έναν ιδιαίτερον έργο. Δηλαδή δεν είναι... Δεν υποτιμώ τους άλλους εκπαιδευτικούς, προς Θεού, αντίθετα, έρχομαι να προσθέσω υπάρχει μια πρόσθετη αξία στο ρόλο του παιδαγωγού σε ό,τι αφορά το θεολόγο. Και όταν υπάρχει από τη μία η πολιτεία και από την άλλη η εκκλησία, η οποία ουσιαστικά έρχεται με κάποιον τρόπο να κυρώσει και λίγο τα κίνητρα σας περισσότερο, διαρωτάται και ο κόσμος, καλά, ποιος έχει δίκιο? Δεν συζητούν γιατί επιμένουν στους εγωισμούς τους οι συνδικαλιστές ή δεν συζητούν γιατί δεν θέλει το Υπουργείο να συζητήσει, άσχετο να θέλει, αλλά λέει ότι θέλει να συζητήσει. Πού είναι η αλήθεια? Ακριβώς, κυρία Κατερίνα, πιστεύω ότι αγγίζεται την ουσία του ζητήματος και στο τέλος της ημέρας αυτούς που πληγώνομαι, πιστεύω, είναι τους ίδιους τους μαθητές και των χώρων της παιδείας. Διότι στο τέλος αποδομούνται μερικά πράγματα, ακυρώνονται, όπως πολύ σωστά είπατε, μερικά πράγματα και πιστεύω ότι αν πάει ο εκπαιδευτικός, αν μείνει στον χώρο του σχολείου μόνο στα στενά πλαίσια ενός εργασιακού καθεστώτος με ώρες, ωράρια κλπ.
αυτά υπάρχουν βέβαια, δεν τα παραγνωρίζουμε. Θα πρέπει να τα δούμε και αυτά. Και έτσι όπως το λένε και ορθολογιστικά, όπως μπαίνει ο όρος, να τα δούμε και αυτά. Αλλά αν δεν ανοίξουμε τον ορίζοντα της αντίκρισης των πραγμάτων, να δούμε ότι εκεί συντελείται και ένα παιδαγωγικό έργο, όπως το αναφέρατε προηγουμένως, με ποιο ζήλο. Βάζω το υπομορφή ερωτήματος. Θα πάει ο εκπαιδευτικός τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να οργανώσει όλα αυτά τα οποία δεν γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος ότι οργανώνει μέσα στα σχολεία. Ακόμα και το, αυτή η προσωπική επικοινωνία με τους μαθητές, με τους γονείς τους. Και το εισπράττουμε πάρα πολύ αυτό το στοιχείο. Είστε εσείς οι θεολόγοι ουσιαστικά και η παρουσία της εκκλησίας μέσα στα σχολεία, θα μπορούσε κάποιος να το πει έτσι? Βέβαια είναι διακριτή η ρόλη. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας, ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Με μια ευρύτερη έννοια. Της ναι. Εκκλησίας δεν εννοώ καθ' αυτής της Εκκλησίας. Εννοώ της θρησκείας. Της Εκκλησίας με την έννοια του παιδαγωγού, από την πλευρά του παιδαγωγού, που διαφορετικά προσεγγίζει έναν παιδί, το οποίο υπάρχει ένα πρόβλημα. Ακριβώς, μπορεί να θέλει μια στήριξη. Όπως το λέτε, ανέκαθεν η Εκκλησία επιτελούσε αυτό το ρόλο, δηλαδή ερχόταν να στηρίξει και τους εκπαιδευτικούς, αλλά να εκδηλώσει και το έντονο ενδιαφέρον της για το χαρακτήρα αυτού του χώρου, ναι. Πώς διαμορφώνεται, πώς εξελίσσεται κλπ. Αυτό έρχεται όμως σε αντίθεση με αυτό που ανακοινώθηκα. Είναι σε αυτό το σημείο που συνάδελφοι, ας πούμε, νιώθουν κάπως πληγωμένοι, διότι αφήνονται και εκτεθειμένοι με κάποια εσφράση, δηλαδή. Με κάποια... διαμαρτύρονται γιατί, μα τέλος πάντων, δεν μπορούν να δουν ποιον έργο να ασκούμε μέσα στα σχολεία. Και είναι πολύ απλό. Και ιδιαίτερα για κάποιους οι οποίοι έπρεπε να γνωρίζουν πολύ περισσότερα. Ποιος είναι ο ρόλος μας, ποιος είναι ο χαρακτήρας και ιδιαίτερα, ειδικότερα του μαθήματος μας, έτσι όπως το είπετε, μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι αυθεντικοί κριτές μας τελικά είναι οι δύο μαθητές, οι οποίοι έρχονται και εκφράζονται με τόσο θετικά σχόλια για αυτό το μάθημα, όταν γίνεται με σωστό τρόπο βέβαια. Λοιπόν, επόμενα σας βήματα, τι θα κάνετε? Απλά εκφράζετε μία απογοήτευση και τέλος καλό, όλα καλά? Θα προχωρήσετε, θα ζητήσετε μια νέα συνάντηση μετά και την ανακοίνωση που εξεδόθη, ή δεν υπάρχει χώρος? Όχι, δεν κλείνουν οι χώροι, αλλά μόνο να πούμε ότι κλείσαν οι χώροι για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Εμείς ευελπιστούμε και είμαστε πάντοτε ανοιχτοί ότι στην πορεία θα υπάρξουν πιο, έτσι θα έλεγα, νουνεχείς προσεγγίσεις κλπ. Να έρθουμε όλοι σε ένα διάλογο και να βρούμε τις λύσεις. Δεν υπάρχει θέμα για το οποίο δεν υπάρχει λύση, πιστεύουμε. Αλλήμον να πούμε ότι είναι ένα διέξοδο. Δεν υπάρχει ακτίδα φωτός για διάλογο. Δεν τη βλέπουμε εμείς τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Μα πρέπει να υπάρξει. Εσείς. Πρέπει να υπάρξει, διότι αυτό λέμε και σε αυτό ευελπιστούμε. Δεν μπορεί διαφορετικά. Μέσα από ένα συγκρουσιακό μέτωπο, καθεστώς και όλες αυτές τις συγκυρίες τις συγκρουσιακές, το μόνο θύμα στο τέλος της ημέρας είναι η ίδια η παιδεία. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Μήπως αυτό το συγκρουσιακό ίσως να εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς? Κάποιους να εξυπηρετεί. Βέβαια, κάποιες φωνές ακούγονται από εδώ και από εκεί, αλλά στο τέλος της ημέρας πιστεύουμε ότι θα πριτανεύσει η λογική, η ευαισθησία, αν θέλετε, για αυτόν τον χώρο, ο οποίος ακριβώς είναι ο χώρος που προσανατολίζει προς το μέλλον αυτού του τόπου. Για όνομα του Θεού να θυσιάσουμε και αυτό. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, λέμε. Άρα την κρατάμε ζωντανή. Την κρατάμε και αλίμονο αν δεν την κρατούσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Πάμε